αλλά πρέπει να φεύγουμε για Πίνδο. Και συγκεκριμένα στον Άγιο Λαβρέντιο, το πρώτο χωριό. Καλημέρα από τον όμορφο Βόλο. Μπορεί να μην είναι 7 το πρωί όπως υπολόγιζα, αλλά και στις 10 τα καταφέραμε, ξυπνήσαμε. Το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να πάμε μια ωραία βόλτα, να δούμε λίγο πώς είναι η παραλία, πώς είναι τα πράγματα εδώ γύρω. Η πρώτη στάση που έλεγα να κάνω είναι σε αυτό το παραδοσιακό ξυλόφουρνο. Δυστυχώς στην Αθήνα δεν υπάρχουν άλλα τέτοια πια. Μπουρέκι, λουκανικόπιτα, μπουγάτσα, γραβιέρα. Το κακό με την Αθήνα είναι ότι όλα έχουν φτιαχτεί για την ταχύτητα. Όλα έχουν φτιαχτεί απλά και μόνο για να καταναλώσεις, να πάρεις, να φύγεις, να φας κάτι στο πόδι. Εδώ βλέπω τον κόσμο κάνει μία ουρά, ένα τέταρτο και δεν νοιάζει κανέναν τίποτα. Δεν ξέρω αν το παρατήρησες, αλλά στο Βόλο δεν σταματάνε στις διαβάσεις. Μόνο αν είσαι ωραία γκόμενα σταματάνε. Λοιπόν, η Μαργαριτούλα για άλλη μια φορά τα κατάφερε. Ξύπνησε 10 η ώρα αντί για 7, αλλά τουλάχιστον μας αποζημίωσε. Από εδώ πηγαίνουμε για το λιμάνι. Το ωραίο πράγμα με το Βόλο είναι ότι έχει το δικό του Big Ben κάπου εκεί πίσω. Λέει την ώρα, λέει και τη θερμοκρασία. Αυτό που λιμπάνε ακόμα ψάρια, υπάρχει πίδα. Ίσως από τα πιο γραφικά πράγματα του Βόλου για έναν Αθηναίο είναι να ξυπνάει χαράματα, να έρχεται το πρωί εδώ πέρα, γύρω στις 6, δεν έχω ιδέα τι ώρα μαζεύονται, να αγοράσει το πρώτο ψάρι της ημέρας. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι να έρθει στο Βόλο. Το πρώτο πράγμα που μου έκανε εντύπωση χθες το βράδυ είναι με το που κατέβηκα από το διαμέρισμα, αυτή η μυρωδιά του ψαριού, όχι ψαρίλα, όχι βρωμιά, αυτή η υπέροχη μυρωδιά που βγαίνει από τα τσιπουράδικα την ώρα. Έχεις αφήσει τον καφέ σου πάνω στο σήμα κατά δεθέν του Βόλου. Είναι λες και έχεις ακουμπήσει τον καφέ σου πάνω στον Παρθενώνα. Από ό,τι είδα υπάρχουν δύο λογοί τσιπουράδικα. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Τα πρώτα ανοίγουν 12 με 6, που είναι τα πρωινά τσιπουράδικα, και στη συνέχεια είναι αυτά που μένουν και μέχρι το βράδυ. Έμαθα επιτέλους πως λέγεται αυτό το που λέμε εμείς καραφάκι, εδώ το λένε, πώς το λέγανε, μόστρα. Πώς είναι αυτά τα μπουκάλια που βάζουμε εμείς λάδι στην Αθήνα, με ένα ωραίο τσουτσουνάκι μπροστά. Πληρώνει σε αυτό και έρχονται συνέχεια μεζέδες. Από τουρσιά, είχε από μαγειρευτά, είχε ψάρια, φρέσκια γαρίδα. Είναι γενικά μια μυσταγωγία εδώ πέρα το τσίπουρο. Το. Κυμαδόπιτα, βολιώτικα από ξυλόφουρνο. Φοβερό, ε. Πούμε ένα πραγματικά σοβαρό λόγο για να επισκεφτείς το Βόλο φέτος, αλλά και πάντα. Όλοι θυμόμαστε όλες αυτές τις καταστροφικές πλημμύρες που υπέστη στη Θεσσαλία, όλο αυτό το χαμό που έγινε, τα νερά που συσσωρεύτηκαν, τις καταστροφές περιουσίας των ανθρώπων. Είναι πολύ σημαντικό να έρθουμε εδώ, να στηρίξουμε την τοπική κοινωνία, να ψωνίσουμε πράγματα, να στηρίξουμε τα μαγαζιά, γιατί αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται περισσότερη βοήθεια από ποτέ. Ελάτε εδώ, ελάτε στο Βόλο, μείνετε, βγείτε, διασκεδάστε, φάτε. Είναι πάρα πολύ ωραία, τα φαγητά τους είναι υπέροχα, το τσίπουρο είναι υπέροχο, η βόλτα στην Προβλήτα. Δεν περίμενα ότι η Προβλήτα είναι τόσο μεγάλη. Εγώ ξεκίνησα να περπατήσω 100 μέτρα και δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα είναι. Τώρα τελευταία ότι είσαι πιο ωραία από ποτέ. Υπάρχουν πολύ πιο ωραία πράγματα να κάνετε στο Βόλο από αυτό. Μόλις 45 λεπτά από εδώ είναι το χωριό του Αγίου Λαβρεντίου. Πάρα πολύ ωραίο μέρος. Δεν είναι κουλό. Γραμμές τρένου στο πουθενά. Κάπου είχα δει στο TikTok ότι υπάρχει ένα τρενάκι, όχι ακριβώς τρενάκι, σαν μια πλατφόρμα που κινείται πάνω στις γραμμές και το κάνεις εσύ όπως κάναν κάποτε στο Far West. Ξεκινήσαμε για να πάμε προς ένα χωριό και σταματήσαμε γιατί πετύχαμε μια φοβερή θέα. Δεν έχουμε βγει καλά από το Βόλο, έτσι, είμαστε ούτε ένα χιλιόμετρο έξω από το Βόλο. Άγιος Λαβρέντιος, ένα χωριό, μια ιστορία. Απίθανο να παρκάρεις. Απίθανο να παρκάρεις. Το χωριό είναι φοβερό. Κοίτα εδώ νερόμυλος. Πόσο μου αρέσουν αυτά τα πέτρινα που τα έχουν φτιάξει, τα έχουν αναστηλώσει. Έχουν βάλει αυτό το ωραίο ξύλο με το χρώμα. Εντάξει ρε εσύ, πόσα νερά μπορεί να έχει εδώ πέρα τέλος πάντων. Αν ποτέ έρχεται... Αν κάποια στιγμή έρχεται... Πού ρε μαλακά, έρθετε. Αν κάποια στιγμή έρθετε στον Άγιο Λαβρέντι, να μην πάτε από τον κάτω δρόμο. Γίνεται ένας πανικός. Να πάτε καλύτερα από πάνω. Στη διασταύρωση να κάνετε δεξιά και να ακολουθήσετε το δρόμο. Θα βρείτε 2-3 πάρκινγκ που δεν πηγαίνει κανένας. Βεβαίως μετά έχει μια κατάβαση μέχρι κάτω. Κανένα πρόβλημα. Εύκολο. Πολύ εύκολο.
Θέλω να βρω καλό φαγητό και μου έχουν πει ότι εδώ έχει το καλύτερο φαγητό στο Πήλιο. Πλατεία χωριού δεν γίνεται χωρίς πλάτανο. Το έχει χαρακτηριστεί πανευρωπαϊκό μουσικό χωριό, το οποίο από, από αρχές Αυγούστου μέχρι μέσα περίπου Σεπτέμβρη έρχονται πάνω από 5.000 μουσικοί εδώ. Και τι γίνεται, εδώ στην πλατεία που βλέπετε κάτω, στείλουν τα όργανα τους, πνευστά και τέτοια, και παίζουν παραδοσιακή μουσική ελληνική, αλλά ξένοι, Γάλλοι, Ιταλοί, και γίνεται ένα συνοδεύμα μουσικό μαγικό. Κατασκηνώνουν σε όλο το χωριό, έχει παντού σκηνές, έχει πάνω από 5.000 κόσμο, και είναι από το βράδυ που ξεκινάει το βλέπει μέχρι την άλλη μέρα το πρωί, σερί, και χορεύουν όλοι στις πλατείες. Ναι, γίνεται ένα χαμό, αλλά είναι τρομερό. Είναι πολύ καλή ποιότητα μουσικών ανθρώπων. Δηλαδή, οι άνθρωποι που έρχονται είναι πολύ καλλιεργημένοι. Όλοι σχεδόν αυτοί έχουν αγοράσει σπίτια εδώ στο χωριό και έρχονται κάθε καλοκαίρι και φέρνουν μαθητές τους. Είναι μουσική μεγάλη κλάση και φέρνουν μαθητές τους οι οποίοι τι κάνουν, τους δείχνουν το χωριό και τους μειούν στην ελληνική μουσική. Και ακούς να παίζουν, ξέρω εγώ τώρα, Γάλλοι, οι οποίοι δεν μιλάνε ελληνικά, ακούς να παίζουν παραδοσιακά ελληνικά τραγούδια. Και έρχονται και παραδοσιακοί Έλληνες μουσική και γίνεται, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Και οι κάτοικοι δίνουν τις αυλές τους για να γίνουν τα σεμινάρια. Ναι. Σε κάθε μεγάλε αυλές, βέβαια. Ναι, περπατάς και ακούς βιολιά, σαξόφωνα. Ακούς τα πάντα. Πάμε να δούμε το πιο παραδοσιακό παντοπολείο του χωριού. Ο φίλος ο Παναγιώτης μου είπε να μπω μέσα. Είναι κάτι το οποίο έχει ξεχαστεί στον χρόνο. Γεια σας. Πόσο παλιό είναι? 100 χρόνια. Έχετε διατηρήσει όλα εδώ τα παραδοσιακά. Όλα. Οι ζυγαριές οι παλιές, οι πιο μικρές ζυγαριές που ήταν για μπαχαρικά, η πιο μεταγενέστερη μετά που ήρθε με το δίκτυ, η πλάστικα εδώ που είναι του 27, δεν φαίνεται βέβαια, δεν την έχω βγάλει. Η πλάστικα ήταν για πολλά βάρη, γιατί τότε υπήρχαν χύμα όσπρια, χύμα ζωοτροφές πολλές, okay. Και μετέτρεπε το 1 στο 10. Α, κατάλαβα, κατάλαβα. Για τα πολλά βάρη. Ναι, οκ. Okay. Φεύγουμε για λίγο από τον Άγιο Λαβρέτιο, πάμε προς τα Δράκια. Δράκια. Ή αλλιώς στο μπαλκόνι του Πηλίου. Σκατά πάτησα, ρε. Ακούγα νερά να τρέχουνε και λέω θα έκανα αριάκι. Τελικά έχει αποχέτευση. Είναι μονοπάτι, δεν είναι απλά δρόμος του χωριού. Εδώ είναι το Χατζίνι. Πλατεία Χατζίνι. Πού βρισκόμαστε, πού μας έφερες? Εδώ είμαστε στην πλατεία Χατζίνι. Είναι ένα φυσικό μπαλκόνι του Πηλίου. Οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε λίγο πιο κάτω. Wow. Να δούμε τη θέα. Ένα γυαλό. Ένα δίτσι πας από εδώ και έχει όλη τη διαδρομή. Τη βλέπεις από εκεί. Mm-hmm. Ωραία. Πεζοπορία μέσα από ριάκια, από δέντρα, από φύση. Και φτάνεις εκεί, έχει ένα μικρό καφέ στην πλατεία. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο χωριό. Βλέπεις το άνοιγμα εκεί. Ναι. Σκίστηκε το βουνό στο δύο της καδοριστής, αυτό που είπα πάνω. Οκ. Πήγανε και έναν ταχυδρόμο Γερμανό του... Το κάτι τους έκανε και τον εκκρεμάσανε, του κάνανε τη γλώσσα από το λαιμό και τον κρεμάσανε. Και ποια ταινία δεν είδες αυτό? Όχι, είχε γίνει ιστορικό γεγονός, αυτό που πλάσεις το δεις. Κάνανε, ναι, και ήταν πολύ αντιστοιχιακό και ανεβήκανε πάνω οι Γερμανοί και σφάξανε όλο το χωριό και τα γυναικόπαιδα. Γι' αυτό είναι μαρτυρικό χωριό η Δράκια. Και έχει πολύ μεγάλη ιστορία με το πλάσεις. Τους σφάξαν όλους. Έχει μονοπάτι από εδώ που κατεβαίνεις και πας, είναι γύρω στα 3-3,5 χιλιόμετρα, πας όλο το βουνό μέσα και φτάνεις μέχρι τη Δράκια. Περνάς μέσα από ποτάμι, είναι πολύ μαγική διαδρομή. Και είναι όλο ίσο, είναι βατό, μπορεί να πάνε και παιδιά, δηλαδή μικρής ηλικίας. Και έχει ό,τι φυτό και δέντρο μπορείς να φανταστείς, καρποφόρο. Ευτυχώς που σε βρήκα, γιατί από μένα δεν θα μάθανε τίποτα. Γκουγκλάρε με. Τα υπόλοιπα όλα κανονικά. Η αληφή του κομμουνιστή. Αγκουροντομάτα, όπως το λέει η λέξη. Ό,τι, όλα αυτά τα τρώω. Μην αρχίσετε να λέτε χωρίς κρεμμύδι, χωρίς... Όπως το λέει η λέξη. Τηγανιά τρανσέξουαλ.
πάμε. Αυτό. Μία τρανσέξουαλ. Χαίστηκε στο κρασί, Μαργαρίτα. Χαίστηκε. Ευχαριστούμε, Λαβρέντιε. Ευχαριστούμε, Ταβέρνα. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Ευχαριστούμε, Δέσποινα. Ρεύτηκε η άλλη. Α, και κάντε και ένα subscribe. Τι κλέφτες θα γίνουμε και εμείς, παιδιά.